Αρνός. Άσκηση 2. Έστω ότι η συνάρτηση συζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τον τύπο QD ίσον 100-5/5. Αλφα ερώτημα. Να κατασκευαστεί πίνακας που θα περιέχει τις ποσότητες του αγαθού για τιμές, το P δηλαδή, παιδιά, να είναι από 0 μέχρι 20 με βήμα 1 και να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης ζήτησης. Παιδιά, τι θα γινόταν άμα την έκανα αυτήν την άσκηση στο χέρι? Δεν το ζητάει και αυτό που λέμε είναι προαιρετικό για εξάσκηση, αλλά τι θα γινόταν αν πήγαινα αυτή τη συνάρτηση ζήτησης να την κάνω με το χέρι? Η QD είναι 100-5/5. Ή αν θέλεις είναι -5/5 και 100. Δηλαδή, παιδιά, αυτή την συνάρτηση ο μαθηματικός θα την έγραφε ως ψ ίσον -5χ και β. Είναι δηλαδή, παιδιά, στη μορφή τι? Ψ ίσον α επί χ και β. Πώς τη λέμε αυτή τη συνάρτηση? Τη λέμε, παιδιά, γραμμική. Γιατί αν πάμε και τη ζωγραφίσουμε, η γραφική παράσταση θα είναι μία ευθεία γραμμή. Αυτό το α, παιδιά, που είναι πολλαπλασιασμένο με το χ, πώς το ονομάζω εγώ? Κλίση της ευθείας. Η κλίση, έτσι. Και είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, αν το α είναι αρνητικός αριθμός, η κλίση δηλαδή είναι αρνητική, η ευθεία μου θα πέφτει. Ή έτσι, ή έτσι, πάντως θα πέφτει, παιδιά. Ενώ αν το α είναι κάτι θετικό, δηλαδή η ευθεία μου παρουσιάζει θετική κλίση, η ευθεία μου, παιδιά, θα ανεβαίνει. Θα έχει δηλαδή μια τέτοια μορφή. Όσο την κοιτάω από τα αριστερά προς τα δεξιά, αυτή ανεβαίνει. Επομένως, παιδιά, άμα κάνουμε την αντιστοιχεία, εδώ το χ είναι το π, το έχουμε βαφτίσει, και εδώ το ψ είναι το κιου. Άρα, αυτό εδώ το α που είναι πολλαπλασιασμένο με το π είναι αρνητικό, παιδιά. Και αυτό είναι και λογικό, παιδιά, γιατί έχουμε πει ότι όταν έχουμε συνάρτηση ζήτησης, η ζήτηση πάντα είναι μία φθήνουσα συνάρτηση. Αν πάω δηλαδή και τη ζωγραφίσω, θα έχει μία τέτοια μορφή. Ή μία τέτοια. Ή μία τέτοια. Θα πέφτει. Και γιατί πέφτει? Γιατί, παιδιά, είναι το προφανές. Όσο η τιμή του αγαθού αυξάνεται, τόσο ο καταναλωτής δεν πάει να το αγοράσει. Εκεί που αγόραζε 5 κουτιά γάλα, θα αγοράσει 3. Δηλαδή, η καταναλωμένη ποσότητα Q θα πέσει. Ενώ, όσο φτηναίνει το προϊόν, δηλαδή όσο πέφτει η τιμή P, τόσο ο καταναλωτής θα πάει να αγοράσει περισσότερα κουτιά. Το Q, δηλαδή, η ποσότητα θα ανέβει. Αυτή η ανομαλία, ότι ό,τι παθαίνει το ένα, το ανάποδο παθαίνει το άλλο, γι' αυτό προκαλεί, παιδιά, την αρνητική κλίση στην ευθεία μου. Αντίστοιχα, ισχύει για τη συνάρτηση προσφοράς. Στην προσφορά η κλίση μου είναι θετική, παιδιά. Ό,τι παθαίνει η τιμή, παθαίνει και η προσφορά. Ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η προσφερόμενη ποσότητα. Πέφτει η τιμή, πέφτει η προσφερόμενη ποσότητα. Ό,τι παθαίνει το άλλο, παθαίνει και το άλλο. Το ένα παθαίνει και το άλλο. Γι' αυτό και λέμε ότι η προσφορά έχει μια αύξουσα γραμμή. Είναι δηλαδή αύξουσα συνάρτηση. Παιδιά, το κουράσαμε λίγο. Απλά ένα μικρό υπόβαθρο προτού έτσι πάμε να λύσουμε την άσκησή μας. Πάμε. Πίνακας τιμών. Για τις τιμές από 0 έως 20. Δηλαδή, το π θα είναι 0, το π θα είναι 1, 2, 3. Ανεβαίνει κατά 1, μέχρι και το 20. Θέλουμε ένα πινακάκι ο οποίος να περιλαμβάνει τις τιμές του π και τις τιμές του Q. Το Q θα είναι -5 επί το π που είναι 0 συν 100. Δηλαδή, παιδιά, θα είναι 100. Εδώ θα είναι -5 επί το π που είναι 1 και 100. 100 βγάζω 5, 95. Και πάει, παιδιά, λέγοντας. Άρα, αν πάμε εμείς να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση με το χέρι, και η άσκησή μας εδώ κατ' εξαίρεση, παιδιά, λέει να βάλουμε στον οριζόντιο το Q και στον κάθετο το B. Ενώ κανονικά εμείς τι λέμε? Ότι στον οριζόντιο θα πάει το Χ, δηλαδή αυτό που έχουμε βαφτίσει εμείς ως P, και εδώ θα πάει το Ψ, δηλαδή το Q. Παιδιά, έτσι το ζητάει η άσκηση. Μην κολλάμε σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε. Όταν το P είναι 0, το Q είναι 100. Όταν το π είναι 0, το Q είναι 100. Να το πρώτο ζευγαράκι μας, παιδιά. Το 0, μάλλον το
Πρώτα πάει αυτό που βαφτίσαμε ως χ, δηλαδή q, πρώτα πάει το 100 και μετά πάει το ψ που είναι το π, το 0. Όταν το π είναι 1, το q είναι 95. Όταν το π είναι 1, το q είναι, κάτω εδώ, 95. Δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι το σημείο πιο 95,0. Μετά, όταν το π είναι 2, το q είναι πόσο? Μείον 10 και 100, 90. Όταν το π είναι 2, το άλλο είναι 90. Παιδιά, το σχήμα δεν είναι ακριβές, απλά για να πάρουμε την ιδέα. Φυσικά μπορώ να κάνω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα σημεία, παιδιά. Αν αυτά τα σημεία πάω και τα ενώσω με μια γραμμή, αυτή θα είναι η γραμμή. Είναι δηλαδή η γραφική παράσταση της συνάρτησης ζήτησης. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, όπως θα το περιμέναμε, είναι μια φθήνουσα. Επειδή η κλίση της που είναι το α είναι αρνητικός αριθμός. Παιδιά, αυτά πάνω κάτω θα κάναμε αν η άσκηση μας ζήταγε να τα κάνουμε όλα αυτά σε χαρτί. Εδώ ζητάει να τα κάνουμε στο Excel. Άρα η ζωή μας είναι λίγο πιο εύκολη. Για πάμε. Θα πάω εγώ στο Excel, σε αυτό που είχα ήδη δημιουργήσει από πριν. Εμένα με βλέπετε να το κάνω σε ένα καινούριο βιβλίο Excel. Τέλος πάντων, η λογική, παιδιά, είναι απολύτως η ίδια. Λοιπόν, οπότε πάω, παιδιά, και ανοίγω το Excel. Πάω και ανοίγω το Excel για να σχεδιάσω αυτό που μου λέει η άσκησή μου. Πάμε. Οπότε, θα πάω εγώ, παιδιά, και θα γράψω μία στήλη για το π και δίπλα μία στήλη για τη ζητούμενη ποσότητα. Ας τη βαφτίσω QD. Το π παίρνει τιμές. 0, 1, 2, 3, ανεβαίνω κατά 1, γι' αυτό μου λέει βήμα 1. 4, 5. 3, 4, 5. Παιδιά, κουραστήκαμε ήδη. Πού θέλει να φτάσω? Οπ, θέλει να φτάσω μέχρι και το 20. Σιγά μην τα πληκτρολογούμε όλα με το χέρι, Λοιπόν, σκιάζω τα πρώτα κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και εδώ που γίνεται σταυρός, κρατάω το αριστερό πλήκτρο του ποντικού πατημένο και το σέρνω μέχρι κάτω, παιδιά, μέχρι εδώ που μου δείχνει 20. Εδώ που μου δείχνει το κουτάκι 20, τα αφήνω. Αντίστοιχα, η ζητούμενη ποσότητα, για πάμε να βάλουμε τις τιμές. Πάμε στο κελί όπου το π είναι 0. Θα γράψω, παιδιά, τη συνάρτηση ζήτησης, αυτή που μου έχει δώσει δηλαδή ότι είναι 100-5π. Λοιπόν, ξεκινάω πάντα να γράφω μία συνάρτησή μου, παιδιά, με το ίσον. Ίσον 100-5 επί shift και 8 το π που είναι 0. Επιλέγω λοιπόν το 0 και πατάω enter. Να το 100. Παιδιά, αν αυτό το κελί το επιλέξω και εδώ που γίνεται μαύρος ο σταυρός, κρατήσω αριστερό το πλήκτρο του ποντικού μου και το σύρω κάτω για όλες τις τιμές του π, παίρνω αυτομάτως τα αποτελέσματα της ζητούμενης ποσότητας. Χωρίς να χρειαστεί καν να κάνω, παιδιά, όλη αυτήν εδώ την επίπονη διαδικασία των πράξεων, έτσι. Φυσικά μπορώ να τα επιλέξω, να πάω στην κεντρική σελίδα, να τα βάλω σε στοίχηση στο κέντρο, ωραία, και μπορώ να σκουρίνω λίγο τους τίτλους. Παιδιά, αυτός είναι ο πίνακας τιμών που ζήταγε. Θέλει όμως να κάνουμε και τι άλλο. Για πάμε στο ερώτημα. Θέλει να του κάνουμε και ένα ωραιότατο γράφημα. Φύγαμε. Τα βήματα, παιδιά, στα Office 7 είναι αντίστοιχα με τα προηγούμενα Office. Ψαχουλέψτε λίγο το μενού. Η λογική είναι ίδια. Λοιπόν, πάω εισαγωγή. Πάω εδώ που λέει γράφημα. Επιλέγω, παιδιά, τη διασπορά. Το ξάκι. Και συγκεκριμένα εδώ που λέει, παιδιά, διασπορά με γραμμή. Γραμμή, έτσι, με ευθεία γραμμή. Το επιλέγω. Ωραία, το επιλέγουμε και εδώ παρατηρούμε ότι μας έκανε λίγο νερά. Πάμε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, προφανώς πρέπει να επιλέξω, παιδιά, πρώτα τα δεδομένα μου, έτσι. Επιλέγω τα νούμερα, όχι τους τίτλους. Και πάω εισαγωγή, γράφημα, πηγαίνω στην διασπορά και επιλέγω την πρώτη επιλογή, αυτήν εδώ. Οπ, κατευθείαν, παιδιά, πήραμε το γράφημα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να το πειράξουμε. Κάνω δεξί κλικ στο γράφημα ή σε όποια επιλογή αντίστοιχη και πάω εκεί που λέει, παιδιά, επιλογή δεδομένων. Ωραία. Σειρά 1.
Η σειρά ένα, παιδιά, για την επιλέγω και πατάω επεξεργασία. Όνομα σειράς. Τι όνομα θέλω να έχει η σειρά. Ας βάλω QD. Η ζήτηση. Οι τιμές σειράς χ. Οι τιμές του οριζοντίου άξονα. Τι μου λέει. Οι τιμές του οριζοντίου άξονα λέει να είναι οι ποσότητες στο Q. Άρα εδώ που λέει τιμές σειράς χ, επιλέγω το τοξάκι και επιλέγω αυτά εδώ τα νουμεράκια που αντιστοιχούν στις ποσότητες. Κλικ. Πάω στις τιμές σειράς ψ του κάθετου άξονα, επιλέγω το τοξάκι. Ο κάθετος άξονας, παιδιά, έχει ως τιμές τις τιμές του π, τις τιμές. Άρα, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μου, επιλέγω όλες αυτές εδώ τις τιμές του π. Πατάω το τοξάκι και επιλέγω OK. Μάλιστα, τι άλλο λέει. Παιδιά, δεν λέει τίποτα άλλο να υπολογίσουμε. Άρα, πατάμε OK. Έχει αποθηκευτεί, παιδιά, αυτό που ήθελα. Και μάλιστα, όπως βλέπουμε αυτό το γράφημα, συμβαδίζει με αυτό που είχαμε σχεδιάσει κι εμείς. Κοιτάξτε, παιδιά, 100 εδώ και άμα το συνέχιζα πάνω, εδώ θα πήγαινα για Payson 20, τιμή του P, 20. Άρα συμβαδίζει η λογική με αυτό που είχα σχεδιάσει στην αρχή. Πολύ ωραία. Μπορούμε να βάλουμε φυσικά στο γράφημά μας έναν ωραιότατο τίτλο. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, επιλέγω το γράφημά μου κάνοντας κλικ, πάω εδώ που λέει διάταξη, τίτλος γραφήματος το επιλέγω, εκεί που λέει, παιδιά, πάνω από το γράφημα. Εδώ. Άτο. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι λίγο άχαρο, έτσι, το σβήνω. Μπορώ να γράψω κάλλιστα συνάρτη συζήτησης. Να το πληκτρολογήσω. Φυσικά, σε προηγούμενα office, παιδιά, αυτά εδώ τα βήματα τα κάνω αλυσιδωτά. Καθώς, δηλαδή, προχωράω τη διαδικασία για να σχεδιάσω το γράφημα, μου λέει βήμα 1, γράψε τον τίτλο. Βήμα 2, κάνε το άλλο, με πάει αλυσιδωτά. Δεν χρειάζεται να σχεδιάσω πρώτα το γράφημα και μετά να γυρίσω πίσω και να βάζω τους τίτλους όπως κάνω εδώ. Σε προηγούμενα office όλα αυτά γίνονται αλυσιδωτά. Λοιπόν, να ο τίτλος. Πάμε τίτλοι άξονα. Οριζόντιος άξονας. Να εμφανίζεται, λέει, κάτω από τον άξονα. Πολύ ωραία. Τι θέλω να εμφανίζεται. Σβήνω αυτό και γράφω Q. Οι ποσότητες. Πολύ ωραία. Enter. Πάω τίτλοι άξονα κατακόρυφος. Εκεί που λέει οριζόντιος τίτλος, παιδιά. Ή μπορούσα να γράψω κατακόρυφο τίτλο, όπως θέλω. Σβήνω αυτό και γράφω στη θέση του P. Enter. Αυτή, παιδιά, είναι η συνάρτη συζήτησής μου. Φυσικά μπορώ να πατήσω πάνω της, να κάνω δεξί κλικ, να πάω εδώ που λέει, για να δούμε, μορφοποίηση σειράς δεδομένων και να γράψω εδώ που λέει χρώμα γραμμής, παιδιά. Στυλ γραμμής. Χρώμα γραμμής. Μπορούμε να βάλουμε τι πράγμα. Μπορούμε, παιδιά, να αλλάξουμε τα χρώματα. Να βάλουμε εδώ ένα ωραιότατο κόκκινο. Να το. Παιδιά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στο γράφημά μας. Αυτό είναι το γράφημα που έλεγε στο ερώτημα